Είμαστε με τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Πρακτών, Λέσβο Παναγιώτη Χατζηκυριάκο, και θέλουμε να μας πείτε τι προεργασίες γίνονται με αφορμή την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Μάλλον τώρα είμαστε στα αποτελέσματα πιο πολύ. Η προεργασία γίνει από τον Οκτώβριο-Νεύριο, ξεκινάμε πάντα μέσα. Με το που τελειώνει η σεζόν, ξεκινάμε να διαπραγματευόμαστε ή να προσπαθούμε να συνεχιστούν οι συνεργασίες και να ανοίξουμε αγορές. Το αποτέλεσμα που έχουμε για φέτος και θα το δούμε μπροστά μας στη σεζόν του καλοκαιριού είναι 18 πτήσεις. Την εβδομάδα πάντα, η οποία σεζόν των τζάρτερ ξεκινά, βασικά όλα μαζί ξεκινάνε και στο Πάσχα, μετά το Πάσχα. 20 Απριλίου λοιπόν θα έχουμε τις δύο πρώτες πτήσεις που έρχονται μαζί από Αγγλία, από το Στάνστε του Λονδίνου με την Jet2 και από Ολλανδία, κλασικά που όλα τα χρόνια η Corendon μας άνοιγε τη σεζόν, θα την ανοίξει και φέτος, από το Άμστερνταμ. Φέτος είναι δύο πτήσεις λοιπόν που ανοίγουν τη σεζόν. Και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε και κάθε εβδομάδα θα αποστήθονται πτήσεις και θα ανοίγει όλο το πλάνο των πτήσεων μέχρι τον Ιούνιο. Θα, άμεσα, δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε φτάσει στα 18. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσει άμεσα με 18 πτήσεις, θα ξεκινήσει με 5, 7, 10 και θα ανεβαίνει μέχρι τα 18 που θα σταματήσουμε εκεί. Πέρσι, πόσες είχαμε φτάσει? Ήταν στις 16 περίπου πτήσεις. Και τι πληθυσμό είχε? Η αφήξη που είχαμε από εκεί ήταν στις 46.800-47.000 περίπου. Φέτος ελπίζουμε να πιάσουμε τις 55.000, να είμαστε και κοντά. Και η πτήση θα είναι από Ολλανδία και Αγγλία κατά κύριο λόγο? Όχι, ανοίγουν λίγο οι προορισμοί. Από Αγγλία θα έχουμε Jet2 με 3 πτήσεις, 2 Manchester και ένα από το Stansted του Λονδίνου. Σκανδιναβία μπαίνει και άλλη εταιρεία πέρα από την Apollo που είχαμε 3 αεροπλάνα κάθε Κυριακή από Σουηδία, ένα Σουηδία, ένα Δανία, Νορβηγία. Μπαίνει η Spears σε συνεργασία με τη Wizz Air από Δανία με 2 πτήσεις, ένα από τον Billund και ένα από την Κοπενχάγη. Άρα έχουμε 5 από 3 για 5 τα σκανδιναβικά. Στην Ολλανδία είναι πάλι 6 πτήσεις, 2 TUI, 2 Sunweb και 2 Corendon. Απλά το καλό στην υπόθεση εκεί με τους Ολλανδούς είναι ότι από μισά που είχαμε με άλλους προορισμούς μοιραζόμασταν τις πτήσεις από τον Ιούνιο. Ό,τι φαίνεται και νομίζω θα γίνει τελικά. Όλα τα αεροπλάνα θα έρχονται αποκλειστικά για τη Λέσβο. Δεν θα τα μοιραζόμαστε με άλλους προορισμούς. Θα είναι μόνο για τη Λέσβο. Άρα αυτό είναι καλό. Θα έρθουν περισσότερες αφίξεις από την Ολλανδία φέτος. Έχουμε επίσης 2 πτήσεις από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες, με την TUI και με την, νομίζω, Corendon. Θυμάμαι καλά, και μια άλλη εταιρεία που το συνδιαχειρίζονται το αεροπλάνο. Και επίσης το καλό για φέτος, γιατί είχαμε ένα θέμα με την Πολωνία. Θα έχουμε 2 αεροπλάνα φέτος. Ένα από την TUI που μπαίνει για πρώτη φορά από τη Βαρσοβία και από την Corendon που θα είναι από την Κατοβίτσα. Άρα σύνολο 18. Και υπάρχει μια περίπτωση να μπει ακόμα ένα αγγλικό, που το οποίο αυτό μάθω δουλεύουμε με το ξενοδοχείο της RSU. Θα το δούμε αυτό, ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχω καλή εικόνα με αυτό για να σας πω σίγουρα. Άρα εκεί είμαστε 18 με 19. Πολλοί αυτοί τουρίστες που διέχετε, αν σε περιέχετε ή είχε το κομμάτι του τζάρτερ πάντα είναι στη δυτική Λέσβο. Συνήθως μπορεί να έρθουν και κάποια δωμάτια προς τη Μυτιλήνη, ας πούμε, προάστια Μυτιλήνης, σε κάποια ξενοδοχεία. Αλλά ο κυριότερος όγκος είναι στο Μόλιβο, εννοείται. Καλονί, Πέτρα, Πλωμάρι, έτσι που είναι οι περισσότεροι Σκανδιναβοί. Και ίσως λίγο θα μοιραστούν, κάποιοι θα πάνε και προς. Εννοείται Άναξος με τους Πολωνούς. Και όχι μόνο, και ίσως και λίγο Γερεσός. Αλλά ο όγκος ο κυριότερος θα είναι στην περιοχή Πέτρα Μολύβου Καλονίλ. Να περάσουμε στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Με την υπόλοιπη Ελλάδα, τι συνδέσεις περιμένουμε αυτό το καλοκαίρι? Δεν θα αλλάξει κάτι από αυτά που γνωρίζουμε. Το θετικό θα έλεγα ότι είναι ότι ύστερα από αρκετά χρόνια και με τις αλλαγές που είχαμε θα παραμείνει ευτυχώς η γραμμή της Θεσσαλονίκης και για το καλοκαίρι. Αυτό τι προοπτικές ανοίγει? Προπτικές είναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το δούμε, πιστεύω ότι φαίνεται ότι πλέον θα έχουμε και σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτός ο κόσμος εξυπηρετούνταν από την Καβάλα, αλλά αυτό φάνηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο, είχαμε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες με τα πλοία που είχαμε. Γιατί η Καβάλα εξυπηρετούσε και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα η Blue Star βάζει ένα καράβι θάνατο διαγόρας που θεωρώ ότι ίσως να. Θα περιμένουμε κάτι πιο μεγάλο, ίσως καράβι. Το Διαγόρας, εντάξει, είναι ένα πλοίο το οποίο όμως θεωρώ ότι έχει μικρή χωρητικότητα της γκαράζ. Είναι αργό σαν αντί ένα παλιό πλοίο. Τέλος πάντων, η εταιρεία για τους λόγους της έχει βάλει αυτό το καράβι και πιστεύω θα μπει και η SeaJet φέτος για λίγους μήνες το καλοκαίρι, το καταμαράν που το είχαμε και πέρυσι.
Το οποίο και αυτό εξυπηρέτησε κάποιες καταστάσεις. Αυτό και ποια δρομολογία έχετε λίγο. Αυτά είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Λίμνο Θεσσαλονίκη. Και θα έχουμε και 3 καράβια που το νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για την Καβάλα. Τρία καράβια. Και βεβαίως τα κλασικά δρομολόγια του Πειραιά, τα οποία βγαίνουν, αρχίζουν και βγαίνουν σιγά σιγά από τώρα. Τα οποία θα είναι κάθε μέρα και κάποιες μέρες θα έχουμε κάποιες έκτακτες προσεγγίσεις που είναι μόνο για το καλοκαίρι, τα πρωινά δρομολόγια που λέμε. Για την Καβάλα το 3 είναι 3 την εβδομάδα, έτσι. Εβδομαδία μιλάμε πάντα. Και θα μπει και το Σίγρι, δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι, θα μπει και το Σίγρι φέτος με τον Γιώργο Σιώσ. Νομίζω μπαίνει κάπου το, ναι, τον Ιούνιο και αυτό. Παραμέρα μπαίνουν σιγά σιγά δρομολόγια του καλοκαιριού. Το θετικό για μένα είναι ότι ίσα πάρα πολύ καιρό μπαίνουν τώρα τα δρομολόγια. Γιατί άλλες χωρίες μπαίνουν μετά το Πάσχα. Το ότι μπαίνουν νωρίς, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει ήδη μια ζήτηση και βλέπουμε ότι τα εκτοπλικά περισσότερα αφορούν τους Έλληνες επισκέπτες. Αυτό θα βοηθήσει στο να γίνουν πιο γρήγορα κρατήσεις και θα βοηθήσει αυτό να αρχίσει να δουλεύει πιο νωρίς και να φανεί και όρες και πού θα κινηθούμε φέτος. Άρα εγώ πιστεύω δηλαδή με όλα αυτά το Μάιο θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του πού θα κινηθούμε. Έχουν ξεκινήσει κάποιες διεργασίες ό,τι έχει να κάνει με τους Τούρκους τουρίστες. Οι Τούρκοι τουρίστες δεν σταμάτησαν να έρχονται. Και αυτό φάνηκε και σε κάποιο δισογραφικό site ελληνικό, τα οποία δεν θυμάμαι πού, που μίλησε ότι από Νοέμβριο μέχρι και Φεβράριο επισκέφτηκαν τη Λέσβο 3.000 τουρίστες. Έχει λίγο εντυπωσιάσει, δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν ότι η Λέσβος πάντα είχε έτσι καλή σχέση με τους Τούρκους τουρίστες. Το ξέρουν, το αγαπάνε οι Τούρκοι το νησί και το έχουμε ξαναδεί νομίζω από το 2014 έως το 2016, που ακόμα και περίοδους που το χρονιάς είχαμε εδώ 1.000 επισκέπτες που δεν τα είχαμε άλλες χρονιές. Ο Τούρκος είναι για όλο τον χρόνο. Έχουμε έτσι εικόνα για το 2022 πόσοι ήρθαν? Ναι, έχουμε. Ήταν γύρω στις 22.000. Πιστεύω θα περάσουμε στις 30.000 φέτος, γιατί αν θυμάστε λόγω του COVID άνοιξε η Τουρκία μετά τον Απρίλιο. Χάσαμε ένα τετράμινο, το οποίο είναι σημαντικό. Είδατε τώρα μέσα στο χειμώνα γίνανε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάριο, Φεβράριο, είχαμε 3.000. Άρα άνετα πιστεύω θα καλυφθεί το ένα κενό των 5.000-6.000. Εγώ πιστεύω θα τις περάσουμε στις 30.000. Και θα δούμε. Πόσα δρομολόγια έχουμε την εβδομάδα? Δεν έχουμε πολλά, για το Αϊβαλή λέτε, έτσι. Δεν έχουμε πολλά, διότι εντάξει, είναι νεκρή περίοδος, έχουμε τις Πέμπτες που είναι οι Έλληνες που επισκέφτονται το Αϊβαλή. Έχουμε το Πάσχα Σαββατοκύριακο που έρχονται οι Τούρκοι σε εμάς. Αυτό θα αλλάξει όμως. Γιατί και πέρσι το είδαμε αυτό, θα γίνουν σχεδόν καθημερινά τα δρομολόγια. Μπαίνει και η Σμύρνη φέτος ξανά, δεν θα πάει Πλωμάρι δυστυχώς, θα έρθει στη Μυτιλήνη. Τώρα δυστυχώς για το κομμάτι του για τις πλωμέρες, ξέρουμε ότι οι πλωμέρες το ήθελαν να το έχουν το καράβι. Εξηγήσαμε για ποιους λόγους. Καταρχήν είναι απόφαση της εταιρείας για να μην πάει στο πλωμάρι. Για ποιο λόγο? Η εταιρεία είδε ότι δεν μπορούσε να το προωθήσει πάρα πολύ. Ενώ είναι γνωστό το πλωμάρι, αλλά δεν, σαν προορισμός ίσως να μην ακούγεται τόσο πολύ. Θεωρώ ότι η άποψή μου είναι ότι έγινε λίγο διαστικά, λίγο πρόχειρα, όλο αυτό βγήκε προς τα έξω. Τον Αύγουστο που κινήθηκε λίγο το κομμάτι της Σμύρνης Πλωμαρίου, που είχε μια κίνηση ιδιαίτερη σε αυτή την περίοδο, δεν εξυπηρετήθηκαν οι Τουρκοποστά ίσως να ήθελαν. Το ότι δεν είχε duty free το τελωνίο του Πλωμαρίου και ήταν λογικό, αυτό είναι σημαντικό για τους Τούρκους, γιατί ψωνίζουν το duty free κάποια προϊόντα που έχουν μεγάλη διαφορά από την Τουρκία. Και με όλα αυτά η εταιρεία αποφάσισε να το φέρει εδώ φέτος στο καταμαράν. Βεβαίως θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν διορθωθούν κάποια πράγματα κτλ., η εταιρεία δεν είναι αρνητική το να μπει την άλλη χρονιά. Ή κάποια στιγμή να αποφασίσει να βάλει 2 καταμαράν. Λέω εγώ, ας πούμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε φέτος και τελείωσε. Όχι βέβαια, δεν αφήνουμε κάτι. Απλά προσπαθούμε να διορθωθούμε, προσπαθούμε να πάντα γινόμαστε καλύτεροι. Βλέπουμε τι ζητάνε οι εταιρείες που φέρουν τον κόσμο, γιατί πρέπει να τσακούμε όλες τις εταιρείες, είτε αφορά Τουρκία, είτε αφορά τσάρτερ, είτε αφορά και Έλληνες ακόμα. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί και οι εταιρείες που στέλνουν βλέπουν πολλά πράγματα που εμείς δεν τα συνειδητοποιούμε. Έχουν συγκρίσιμα στοιχεία από άλλες περιοχές. Άρα νομίζω ότι μόνο κερδισμένοι θα βγούμε αν ακούμε αυτούς τους ανθρώπους και προσπαθούμε να βελτιωθούμε κάθε φορά. Το καταμαράν, πόσες φορές θα έρθει? Επειδή περιμένουμε την επιβεβαίωση της εταιρείας σε αυτά που έχουμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα που μας επισκέφτηκε, η αντιπρόσωπη της εταιρείας,
Μάλλον μιλάμε για ένα με δύο δρομολόγια που θα είναι Παρασκευή Σαββατοκύριακο, από τη Σμύρνη με τη Λίνη και πίσω. Το οποίο ξεκινάνε αρχές Ιουνίου και αυτό. Και θα νομίζω μέχρι τον Αύγουστο σίγουρα θα μείνει, αν όλα πάνε καλά. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο και για αυτούς. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά έχουν την εμπειρία την περσινή. Έχουν καταλάβει κάποια πράγματα που ήταν σημαντικά και τα είχαμε ζητήσει από πέρσι και δεν γίνανε. Έχουν τον χρόνο να οργανωθούν. Έχουμε δύο μήνες μπροστά μέχρι τον Ιούνιο. Και επειδή υπάρχει καλή διάθεση και από αυτούς, νομίζω ότι θα πάει καλά. Επίσης, που δεν σας είπα πριν, όταν φέτος ξεκινήσει 20 Απριλίου τα τσάρτερ, 23 Απριλίου επίσης, 20 με 23 θα έρθουν και οι Τούρκοι αρκετοί, γιατί είναι το πρώτο Μπαϊράμι το μεγάλο. Άρα θα συμπέσουν οι πρώτες αφήξεις των Άγγλων και των Ελλανδών μαζί με τους Τούρκους επισκέπτες. Και φαίνεται ότι ύστερα από αρκετά χρόνια θα έχουμε μια καλή επισκεψιμότητα και από Έλληνες μες στο Πάσχα. Των δικοπών, το Πάσχα, δηλαδή Μεγάλη Εβδομάδα και Λαμπροβδομάδα. Καλό είναι να είμαστε έτοιμοι, το λέω γιατί θέλω να καταλάβει και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και των δύο Δήμων ότι καλό είναι να δούμε λίγο το κομμάτι της εικόνας των κεντρικών σημείων των πόλεων, καθαριότητα, κάποια πράγματα που μπορούν να συμμαζευτούν, γιατί πάντα όπου πάμε και που εμείς οι ίδιοι από εμπειρικά το λέω, όπου πας βλέπεις αρκετά πράγματα όταν επισκέπτεσαι μια πόλη, μια περιοχή, είναι έτσι περιποιημένη, είναι καθαρή. Καλό είναι να είμαστε κι εμείς λίγο έτσι προετοιμασμένοι, να μην βγάλουμε τις αντίθετες εικόνες, δεν νομίζω ότι βοηθάνε όλα αυτά. Άρα θα πρέπει και οι Δήμοι λίγο να τρέξουν ό,τι μπορούσαν να τα βελτιώσουν, να τα φτιάξουν. Εσύ τι έχει να κάνει με το κομμάτι του Bertie Wilson, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός? Ήταν, νομίζω θα έρθουν με τα πρώτα charter των Άγγλων. Αυτοί που έρχονται τώρα με τις πρώτες πτήσεις που είναι τον Απρίλιο, θα έχει κάποιος από τους Bertie Wilson. Τους χάσαμε για κάποιο διάστημα, τώρα ξαναξεκινάει αυτό το κομμάτι. Στο χέρι μας είμαστε το χρόνο να τους διπλασιάσουμε και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινάει και από αρχές Απριλίου. Εάν υπάρχει κόσμος για να έρθει και υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχει πρόβλημα που μια εταιρεία να το βάλει νωρίτερα το αεροπλάνο. Οι κρατήσεις είναι που καθορίζουν το πότε ξεκινάνε οι πτήσεις για όλες τις εταιρείες. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ξεκινάνε κάποιες τώρα τον Απρίλιο, κάποιες μπουν τον Μάιο. Κάποιοι μπορούν τον Ιούνιο. Δηλαδή μέχρι μέσα Ιουνίου, γι' αυτό σα είπα ότι σιγά σιγά μπαίνουν. Δεν ξεκινάνε και μαζί και 18 πτήσεις. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με 5-6-7 και μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν μπει όλες οι πτήσεις μέχρι σίγουρα τον Αύγουστο. Και από εκεί πέρα σιγά σιγά θα αρχίζει να μειώνονται μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Φαίνεται το πόσο καλά είμαστε οργανωμένοι και μπορέσουμε και ξεκινάμε κάποιες εξειδικευμένες μορφές τουρισμού, είναι εναλλακτικές που λέμε, και το οργανώνουμε και είμαστε έτοιμοι να αποδεχούμε αυτόν τον κόσμο, σίγουρα θα ξεκινάμε νωρίτερα και θα τελειώνουμε και πιο αργά. Αντίστοιχα, έτσι μακραίνει μια περίοδος. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τους έχουμε όλους μαζί ουλάβου. Δηλαδή, πρώτον, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και είναι λάθος, διότι θα δουλεύουμε όλοι για δύο μήνες και τους υπόλοιπου καιρό θα είμαστε με πολύ λίγη δουλειά και δεν ωφελεί κανένα αυτό. Ποιος είναι ο στόχος για τη φετινή περίοδο και ποιες είναι μέχρι τώρα εκτιμήσεις? Ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε πια τα νούμερα του 2019. Εκεί είχαμε, νομίζω, κάπου 40.000 Τούρκους επισκέπτες. Περίπου λέω, άρα νομίζω μπορούμε ίσως να το καταφέρουμε, γιατί οι Τούρκοι είναι σαν τους Έλληνες λίγο της τελευταίας στιγμής. Νομίζω τα τσάρτερ θα το πιάσουμε, γιατί είμαστε κάπου και 55-60.000, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Νομίζω μπορεί και εκεί να το ξεπεράσουμε. Και από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αργήσαμε βέβαια, γιατί πέρυσι όλοι οι προορισμοί στην Ελλάδα, άλλες οι περιοχές, πιάσανε τα ποσοστά του 19 και τα ξεπεράσανε. Εμείς είμαστε πίσω, όπως βλέπετε. Τώρα πάμε να το κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει πια και τίποτα άλλο ώστε να επηρεάσει αρνητικά το νησί και να έχουμε πάλι να ανακόψει αυτή την επισκεψιμότητα που φαίνεται θα έχουμε φέτος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και από εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν το δουλεύουμε όπως πρέπει, όπως κάθε φορά λέμε τι πρέπει να γίνει και δεν υπάρχουν αυτές οι συνέργειες και δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνονται, δεν μπορούμε να περιμένουμε μεγάλη ανάκαμψη με γρήγορους ρυθμούς. Όχι. Από τη στιγμή που μένουμε στάσιμοι και δεν κινούμαστε και δεν εναλλασσόμαστε όπως πρέπει και να ακολουθούμε λίγο την μόδα, θα έλεγα, το τι επικρατεί, ποιες τάσεις επικρατούν στον τουρισμό κάθε χρονιά, δεν θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε και γρήγορα. Θα είμαστε με πολύ αργούς ρυθμούς, θα είμαστε πάντα πίσω και θα χάνουμε και ευκαιρίες με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ανακάμψουμε. Απλά στον τουρισμό, επειδή λειτουργεί ετεροχρονιστικά, κάτι το οποίο κάνεις τώρα, θα το δεις στο επόμενο δίδυμο, είναι κάτι που άμεσα φαίνεται. Πρέπει να γίνουν πιο σοβαρές οι προσπάθειες και να επιμείνουμε σε αρκετά πράγματα. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Πλέον οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν με άλλες περιοχές. Ο κόσμος ταξιδεύει σχεδόν κάθε χρόνο, ανάλογα με τον budget, αλλά ταξιδεύει, που σημαίνει ότι μπορεί να συγκρίνει πάρα πολύ με άλλες περιοχές που επισκέπτεται. Που σημαίνει ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όπως παλιά. Άρα, εάν εμείς οργανωθούμε, το προϊόν είναι έτοιμο, η Λέσβος έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Από εκεί πέρα, αν καταφέρουμε και είμαστε πιο επαγγελματίες και γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια όλων, πιστεύω από εκεί πέρα ότι θα έρθει μόνο του.